Να πάμε να δούμε τι συνέβη σήμερα στο Σύνταγμα, τα πλάνα από το τι συνέβη σήμερα στο Σύνταγμα, γιατί ακόμη μία φορά είχαμε μία απρόκλητη, μία αναλογική, υπέρμετρη δράση της αστυνομίας. Είδαμε και την Άβρα. Βέβαια, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα που χτυπιέται απρόκλητα. Παρασκευή ήταν στα Εξάρχεια πορεία, η προηγούμενη φορά. Χωρίς να υπάρχει κάτι, να έχει συμβεί κάτι από τους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες. Αυτές οι εικόνες λίγο μας θυμίζουν λίγο δεκαετία του 60. Είναι μια κανονική, μια εικόνα μιας κανονικής δεξιάς. Εδώ, δες εδώ τις κλωτσιές. Είναι πεσμένος κάτω ο διαδηλωτής, ξαναπέφτει, ξανακλωτσιέται, μπαίνουν στη μέση άλλοι διαδηλωτές. Νομίζω ότι αυτή κανονικά θα λέγαμε... Αυτό είναι πρωτόκολλο λειτουργίας της αστυνομίας. Είναι μια εικόνα που θα έπρεπε να προκαλεί αποτροπιασμό, να έχει δημιουργηθεί πολιτικό θέμα σήμερα. Απλώς όμως είναι Πέμπτη βράδυ, μάλλον πηγαίνουμε προς Παρασκευή, διότι αυτή, όπως έλεγε εκείνος ο συγκαλεστής, αυτή είναι η λειτουργία και σε όποιον αρέσει. Εδώ βλέπουμε άνθρωπο σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο οποίος ούτε αυτός γλιτώνει. Οπ. Έχει προσαχθεί ο άνθρωπος, αλλά όχι, πρέπει να τις φάει κιόλας. Και έχουμε και διαδηλωτή που πήγε στο νοσοκομείο από κρότου λάμψης που έσκασε στο κεφάλι του. Για μία ακόμα φορά οι κρότου λάμψης ρίχνονται με εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο, πέρα από τα πρωτόκολλα και πέρα από τους κανονισμούς. Ναι, νομίζω έχουμε μια κατάσταση που είναι αυτό που λέμε η δημοκρατία του Ροπάλου, μια επίδειξη πυγμής από την πλευρά της αστυνομίας και δεν νομίζω ότι δεν έχουμε να κάνουμε τώρα με αυθαιρεσίες ή με υπέρβαση των εντολών και των οδηγιών. Είναι μια κατάσταση η οποία ελέγχεται κεντρικά και καθοδηγείται πολιτικά, Γιάννη, από την κυβέρνηση. Θέλω να... εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσαχθεί και παρότι έχει προσαχθεί τρώει και μια μπουνιά στο πρόσωπο. Αιμορραγή. Ναι, δεν ξέρω, πώς να το πω, να το πω αθλειότητα. Είναι αυτό το πρωτόκολλο της προσαγωγής, πρέπει, τον μάζεψαν. Ναι, ναι, είναι νομίζω, είναι καταστάσεις άλλης εποχής, μάλλον καταστάσεις της σημερινής εποχής, η οποία έχει γυρίσει πίσω στον χρόνο. Είναι αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς, κακοποίηση, βαναυσότητα, βασανισμός, και νομίζω είναι και μια αθλειότητα, γιατί είναι ο άνθρωπος είναι δεμένος, δεν απειλεί κανέναν και είναι το ευκολάκι. Είναι απολύτως σαφές ότι δεν απειλεί κανέναν. Βέβαια, το ευκολάκι στο πρόσωπο. Και να πω τώρα ότι θα γίνει κάποια ιδέα για τον αστυνομικό. Να θυμίσω τις υποσχέσεις της κυβέρνησης που πρέπει να φαίνονται τις κάμερες. Για τις κάμερες, για τα διακριτικά. Για τα διακριτικά. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Διότι υπάρχει μια λογική ότι η αστυνομία αισθάνεται ότι είναι σε πόλεμο. Έχει λυμμένα τα χέρια της. Με την κοινωνία. Και υπάρχει η λογική, όχι η λογική, το καθεστώς της πλήρους ετοιμορρησίας και της ασυλίας. Δεν θα πάθει αυτός που τον χτύπησε τον άνθρωπο, δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Θα γίνει και μια ιδέα, η οποία σε ενευθέτω χρόνο... Δεν θα βγάλει κανένα αποτέλεσμα. Ίσως να το κάνουν και καμία... Θέλω στο... καμία παρατήρηση που δεν θα τον βλάψει. Θέλω... Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Αλμπάνη, δεν είναι τυχαία υπέρβαση ορίων από κάποιον αστυνομικό. Είναι συντεταγμένο σχέδιο, είναι απόφαση κλήρυνσης, ομής βίας και ξεκίνησε, θεωρούμε, στο Μέρα 25 την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έδειξαν υπέρμετρη βία. Στη φεμινιστική πορεία. Απαγόρευσαν τη γυναικεία πορεία για τους βιασμούς. Άκουσον, άκουσον, κάνουν οι γυναίκες πορεία κατά των βιασμών και των βιαστών και την απαγορεύει η Ελλάς. Βρείτε μου εσείς ένα λόγο γιατί να το κάνει. Αφού το κάνει αυτό και η πορεία γίνεται, αν και απαγορευμένη. Είναι το φετίχ με τα Εξάρχεια. Κύριε Γρηγοριάδη, το είπα και στη Βουλή, τα είπα, κυρία Γιάμαλη, είπα, είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Αφού το κάνανε αυτό, σαπίζουν τις γυναίκες στο ξύλο, όλες, και μετά, επειδή δεν τους έφτασε αυτό για να εκτονώσουν, μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και παίρνουν και άλλες γυναίκες και άντρες, τους σύρουν έξω και τους συλλαμβάνουν. Είναι σχέδιο που οδηγεί μαθηματικά σε εθνικό διχασμό. Ακούστε, θα σας πω την εμπειρία μου. Μόνο την εμπειρία μου. Γυρίζω στον παρόδο ότι ο κύριος Μιχαηλίδης δεν έχει κάνει καν ληστεία σε τράπεζα. Η ακατηγορία του και τα 9 χρόνια που έχει περάσει στη φυλακή είναι για απόπειρα ληστεία σε τράπεζα. Έτσι, απόπειρα που δεν ολοκληρώθηκε. Με λίγα λόγια, έχουμε για 9 χρόνια κάποιον μέσα και τον αφήνουμε να πεθάνει από απεργία πείνας. Αυτό αποφάσισαν σήμερα. Αποφάσισαν την εκτέλεσή του και την αποφάσισε το κράτος. Μην γεννιέστε, η δικαιοσύνη είναι εξαρτημένη. Την απόφαση την πήρε ο κ. Μητσοτάκης. Για μια απόπειρα ληστείας, 2 μέρες ή μια εβδομάδα αφού έχουμε αφήσει έναν κατά την πρωτοδική κρίση του δικαστηρίου βιαστή 2 ανήλικων νέων ανδρών ελεύθερο, 2 εβδομάδες αφού έχουμε αφήσει ελεύθερο τον ένα από τους 2 που λύτσαραν τον. Τον Ζακ Κωστόπουλο και μέσα στην ίδια εβδομάδα που ξανααφέθηκε φυσικά ελεύθερος ο
Κορκονέας που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο. Είναι μια ταξική δικαιοσύνη και μια επικίνδυνη. Ξαναγυρνάω όμως, γιατί πρέπει να μάθει όλη η κοινωνία τι συνέβη σήμερα. Συνέβη μια άνευ προηγουμένη βαρβαρότητα που θα μπορούσαμε να έχουμε νεκρούς. Ήμουν εκεί και το είδα με τα μάτια μου.